Από έξω όχι, τίποτα, μόνο τα τζάμπι. Yeah, this one they said is the one that's hanging on by the wires. Yeah, it's not really connected to the ceiling. Αυτό ξύλο έρθει από μόνο. Αυτό είναι ναι, από μόνο, από φλόγες. Από τι φλόγες, ναι, γιατί τέφασε με τη ζέστη. Όλα αυτά. Και φυσικά η πλατιτέρα, το τέμπλο. Το τέμπλο δεν είναι αυτή. Κύριε Λέης. Αυτές οι κολόνες ήταν ντυμένες σαν και αυτές εκεί πίσω, όπως ενθυμίστε. Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Ναι. Κοιτάξτε, μου είπαν οι ο τσίφ μου είπε ότι αν από εδώ πάνω έμπαινε η φλόγα και πήγαινε έτσι γύρω-γύρω, θα έπεφτε όλες οι σκεφτοί, θα έπεφτε. Ήταν το μεγάλο και μου είπανε ότι... Πρόφανα τα άμφια, ό,τι υπήρχε εδώ οι καρέκλες. Ο Σταυρός έγινε. Ο Σταυρός δεν κάνει τόσο. Σε νεκτάριο στις οπτές. Η εικόνα δεν κοιτάξει. Εδώ ήταν. Thank you, I appreciate that. Αυτή είναι η τρίτη εκκλησία σε μικρό διάστημα. Είχαμε τον Άγιο Δημήτριο στο Μέρικ, ακολούθησε ο Άγιος Νικόλαος στο West Babylon. Τώρα έχουμε την μεταμόρφωση της κορώνας. Είναι η τρίτη εκκλησία. Είναι μια πολύ θλιβερή εικόνα και είναι μια τραγική εικόνα, γιατί η εκκλησία είναι σαν να βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεμίσει τραύματα, εγκάβματα, γιατί είναι ο χώρος των χώρων λατρείας. Και αυτός ο χώρος λατρείας έχει ένα στοιχείο ιερότατο. Και αυτό το στοιχείο υφίσταται με την πυρκαγιά, υφίσταται πάντοτε μια αλλίωση, υφίσταται πάντοτε μια προσβολή, μια προσβολή κατά του ιερού που γίνεται. Οφείλεται σε ανθρώπινη αδυναμία, δεν ξέρω σε τι άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ θλιβερή εικόνα αυτό το οποίο σημαίνει. Το ότι στην εκκλησία μας υπάρχει μονίμως η ευχή προστασίας από πολλά άλλα πράγματα, πυρός, και είναι και το πυρός μέσα. Σεισμού, λοιμού, πυρός, διότι η φωτιά είναι πάντοτε ένα στοιχείο. Τον Άγιο Νικόλαο είμαστε βέβαιοι ότι ο ναός θα γίνει καλύτερος από το που ήταν. Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός, θα λέει ο Σολομός, σκεφτεί σε γέμισε άνθρωπο. Θα γίνει κάτι καλύτερο, αλλά θέλει το χρόνο.